όταν δεν υπάρχει πρέζα ή οτιδήποτε ναρκωτικό, η φυλακή ισοπεδώνεται, δεν κρατιέται με τίποτα. Γιατί κατηγορείσαι, τον πλησιάζει ο άλλος, γιατί κατηγορείσαι για ναρκωτικά. Λοιπόν, άκουσε με εμένα. Έχεις δικηγόρο. Δεν έχω. Θα πας λοιπόν. Α, έχει, υπάρχουν dealers δηλαδή μέσα. Ποιος είπα, βεβαίως υπάρχει. Λέει, είμαι ο δικηγόρος σου. Λέω, δεν σας γνωρίζω. Λέει... Εκπληκτικό, ε. Σας είχαν φέρει το δικηγόρο μέσα στις φυλακές. Ναι. Ακριβώς. Σας τον είχαν πασάρει ήδη. Ακριβώς. Τον είχε πασάρει το κύκλωμα. Υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι δυστυχώς λειτουργούν μέσα στο Γορυδαλό. Αυτοί έχουν βρει μια φάμπρικα για να μπορούν να ψωμίζονται. Τι συμβαίνει στον Κορυδαλό, να ξέρουμε. Υπάρχουν παρατήματα της ΚΙΠΜΕ στον Κορυδαλό. Και πρέπει αυτό το πράγμα. Με συγχωρείτε που σας ρωτάω, γιατί αυτό θα ρωτάνε και οι τηλεθεατές μας αυτή την ώρα. Τελικά υπάρχουν μαγαζάκια της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ή κάποιων άλλων μηχανισμών μέσα στον Κορυδαλό για να πάρουμε γεύσεις για το τι συμβαίνει εκεί μέσα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν. Σάρκα ανθρώπινη να πάνε. Γιατί ζητάει φαΐ εκλεκτό. Γεια σας φίλες και φίλοι. Και με τη δική σας βοήθεια συνεχίζουμε την έρευνα για την Δαναλάτιο πολιτεία, για το παρακράτος του Κορυδαλού και των φυλακών γενικότερα. Και πρέπει να σας πω στην εισαγωγή της εκπομπής μας ότι από χθες έχουμε εκατοντάδες τηλεφωνήματα από όλες τις περιοχές της χώρας. Έχουμε πληροφορίες από κρατούμενους, από πρώην κρατούμενους, από δικηγόρους, από σοφρονιστικούς υπαλλήλους, από πράκτορες της ΚΙΠ, ναι, και από πράκτορες της ΚΙΠ. Και συνεχίζουμε και με τη δική σας βοήθεια να πω ακόμη ότι έχουμε πληροφορίες από ανθρώπους που έμειναν πίσω από τα σίδερα της φυλακής για αρκετό διάστημα, για μήνες ή και για χρόνια, για να αποδειχθεί στο τέλος ότι δεν είχαν κάνει τίποτα. Ήταν αθώοι και δεν πήραν καμία αποζημίωση από την πολιτεία μας, την ευνομούμενη, την πολιτισμένη. Συνεχίζοντας λοιπόν, θα πάμε τώρα στην ιστορία του 27χρονου που βρήκε τραγικό, βρήκε φρικτό θάνατο μέσα στις φυλακές Κορυδαλού. Τον μαχαίρωσαν, τον εκρέμασαν ζωντανό και τον έκαψαν. Τον έκαψαν μπήγοντας μέσα στις πληγές του κομμάτια από κουβέρτα ποτισμένα με πετρέλαιο. Ο Δημήτρης Καραμούτης, 27 ετών, φίλες και φίλοι, βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στις φυλακές Κορυδαλού, ενώ εξέτειε υπόλοιπο ποινής για χρήση ναρκωτικών. Ήταν χρήστης. Έτσι μας είπε ο πατέρας του, τον οποίον ανακαλύψαμε στην Ομόνοια. Τον βρήκαμε στο κέντρο των Αθηνών, τον δυστυχισμένο άνθρωπο, τον φτωχό άνθρωπο να πουλάει λαχεία. Μέχρι στιγμής είχε κάνει κάποιες δηλώσεις σε εφημερίδες, δεν είχε εμφανιστεί στην τηλεόραση. Έκλαιγε ασταμάτητα μπροστά στον Δημήτρη το Φανό, τον συνάδελφό μου που τον συνάντησε εκεί στο κέντρο της πόλης. Και μέχρι σήμερα οι εισαγγελείς και οι άλλοι που ερευνούν μέσα στον Κορυδαλό δεν έχουν βρει τους τυγερούς δολοφόνους του 27χρονου. Και υπάρχει, θα έλεγα, η βάσιμη υπόνοια, φίλες και φίλοι, ότι μέσα στους όρους της παράδοσης, σε εισαγωγικά, των φυλακών Κορυδαλού στον κύριο Ποτάκη και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι και ο νόμος της σιωπής, είναι και η σιωπή γύρω από τους δολοφόνους του 27χρονου. Να ακούσουμε όμως αμέσως τώρα τι είπε χωρίς αναισθητικό ο Βελισάριος Καραμούτης, ο δυστυχισμένος πατέρας του. Αμέσως, όλος, από την κορυφή μέχρι τα νύχια, κάρβουνο έχει γίνει, μια μάζα. Τέτοια έγκλημα δεν έχω ξαναπεί. Όσα χρόνια κι αν ζω. Παρέα με τη φτώχεια και τη δυστυχία μιας οικογένειας που ζει και κοιμάται στο πάτωμα κάποιας μικρής κάμαρας στο μεταξωγείο, ήρθε να κατοικήσει και ο βαρύς πόνος από τον άδικο χαμό του 27χρονου παλικαριού της. Τι να πω, ότι όλοι είναι ανεύθυνοι. Ποιος είναι υπεύθυνος από όλους? Σε ποιον θα επιβεβαιωθώ να πω μια κοβέντα και να πει κάτι? Όλοι είναι ανεύθυνοι. Λένε πως είναι υπεύθυνοι, αλλά είναι ανεύθυνοι. Σε τίποτε άλλο. Τέτοια έγκλημα δεν έχω ξαναδεί.
όσα χρόνια και αν ζω, είτε έξω είτε μέσα. Ας καταργηθεί ο νόμος του Χριστή. Ποιος νόμος, κύριε Χριστή? Ο νόμος του Χριστή. Του Χριστή. Της φυλάκησης, να με φυλακίζετε. Να φυλακίζετε και αναγκαστικά έργα. Τίποτε. Πάνω σε αυτό τίποτε άλλο. Ότι είχε πεθάνει, δεν το ήξερα. Καταλάβατε όμως ότι πρόκειται περί του γιού σας? Όχι, γιατί αν σου πω ότι η πληροφορία δόθηκε μετά από το δικηγόρο που παρουσιάστηκε, εδώ μου λέει, έμαθα ότι ο γιος. Του λέω, δεν ξέρω αν είναι και φάρσα, είναι η πραγματικότητα. Μετά πήγα... Θέλατε να το πιστέψετε πολύ. Όχι, πήγα μετά στο τμήμα στο 15ο. Από εκεί μου λέει, πήγαινε στη Νίκαια και εκεί μου έμαθα την αυτή, μου λέει ότι όντως είναι νεκρός. Αλλά ό,τι και περίμενα, όταν με πληροφόρησε το παιδί που έφερε την νεκροφόρα, ότι μέσα στο φέρετρο ήταν μια άμμουφρη μάζα. Από ό,τι υπολόγισα, δεν θα ήταν παραπάνω από 14 κιλά. Για αυτό το σύστημα που λειτουργεί και υπάρχει στις φυλακές, τι έχετε να πείτε? Για ό,τι και σύστημα να υπάρχει. Για όλους τους καταδίκους. Μπαίνουν για ένα παράπτωμα. Ποιο είναι αυτό? Οποιοδήποτε παράπτωμα. Πρέπει να σέβονται τους νόμους της πολιτείας. Είτε κακή είτε καλή. Δεν μπορεί να γίνει η πολιτεία να εξαιρέσει έναν άλλον από τον άλλον. Όχι. Και πρέπει όλοι να υποστούμε το. Αφού μπαίνουν εκεί, μπήκαν για μια ποινή. Να εκτέλεσαν την ποινή τους και ασχολούν να φύγουν. Κυρίες και κύριοι, είδατε και ακούσατε αυτόν τον δυστυχισμένο πατέρα, τον Βελισάριο Καραμούτη, πατέρα του 27χρονου που βρήκε τραγικό θάνατο, που δολοφονήθηκε μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού. Σήμερα εδώ στο στούντιο του Sky, στο Χωρίς Αναισθητικό, κοντά μας και κοντά σας, ο κύριος Νίκος Παπαδογούλας, πρώην διευθυντής των φυλακών Κορυδαλλού. Ο διακεκριμένος ποινικολόγος, ο κύριος Αλέξανδρος Κατσαντώνης, ο καθηγητής. Ο κύριος Διονύσης Παπασταματάτος, επιχειρηματίας και πρώην κρατούμενος για την υπόθεση του Ριφηφή. Τελικά δεν αποδείχθηκε τίποτα εναντίον του κυρίου Παπασταματάτου. Ο πρώην κρατούμενος επίσης, ο κύριος Χρήστος Μαυρίκης, τον οποίον έχει κατηγορήσει ο κύριος Παπασταματάτος ότι τον ενέπλεξε, ότι έφτιαξε την υπόθεση του Ριφηφή. Ακούσαμε όμως χθες και την εκδοχή, τα επιχειρήματα του κυρίου Μαυρίκη. Ακόμη κοντά μας, ο κύριος Γιώργος Καρατζογιάννης, συνήγορος του Γιάννη Μακρυγιάννη, που ήταν, φίλες και φίλοι, έμεινε 3 χρόνια ο άνθρωπος μέσα στις φυλακές για να αποδειχθεί ότι τελικά ήταν αθώος. Και φυσικά στην απόφαση, στην αθωωτική, εγγράφει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος αποζημιώσεώς του από την πολιτεία. Τρομακτικά πράγματα, ανατριχιαστικά στην πολιτισμένη κοινωνία μας εδώ, και θα έλεγα και στους μηχανισμούς της δικαιοσύνης μας. Και έχει καταγγελθεί κατ' επανάληψη τον τελευταίο καιρό, και θα τα πούμε στα ίσια, ότι ανακριτές, διάφοροι ανακριτές, με απλές ενδείξεις, ούτε καν ενδείξεις, γράφουν προσωρινός κρατούμενος και στέλνουν ανθρώπους πίσω από τα σίδερα της φυλακής, οι οποίοι στο τέλος αποδεικνύεται ότι είναι αθώοι ή έχουν κακές περιπέτειες μέσα στα σχολεία των κακοποιών μέσα στις φυλακές εδώ πέρα και με τον τρόπο που λειτουργούν οι ελληνικές φυλακές. Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να ρωτήσω τον διακεκριμένο, επαναλαμβάνω, ποινικολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Κατσαντώνη, με την τεράστια πείρα. Κύριε Κατσαντώνη, με τέτοια ευκολία μπορεί ένας ανακριτής σήμερα να στέλνει αθώους πίσω από τα σίδερα? Θα πρέπει να ξέρετε ότι η ισχύς ενός ανακριτού είναι ανυπέρβλητη και ανέλεγκτη την ώρα που έχει τη δυνατότητα από τον νόμο να στείλει τον κρατούμενο στη φυλακή. Γράφει προσωρινός κρατούμενος. Δεν μπορεί να τον ανακόψει τίποτα. Είναι κυρίαρχος της ελευθερίας του. Μα πώς είναι δυνατόν, κύριε καθηγητά, να γεμίζουν οι φυλακές από ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουμε αν θα αθωωθούν από τα δικαστήρια και να μην υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις? Το τραγικό, κύριε Τράγκα, είναι ότι είναι συνεχώς οι ίδιοι ανακριτές που στέλνουν στη φυλακή. Εάν ο Άριος Πάγος κάνει μία έρευνα, απλή έρευνα, πάρει τους ανακριτές Αθηνών και τους ανακριτές Πειραιώς και ελέγξει κάποιος
ποιους προφυλάκησαν, για ποια αιτιολογία, για ποιο αδίκημα, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα ορισμένο, ενός μηνός. Θα δει ότι σχεδόν το σύνολο των κρατουμένων οφείλει τη στέρηση της ελευθερίας του σε ένα μικρό αριθμό ανακριτών. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι ανακριτές. Ποιοι είναι αυτοί, ποιοι είναι, να πούμε τα ονόματά τους, όχι, κύριε Καστατώνη. Ονόματα δεν θα πούμε. Γιατί θα δεν θέλετε να ακούστε, τα πούμε? Ακούστε. Εφόσον υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι συγκεκριμένη ομάδα ανακριτών στέλνει αριθμό ανθρώπων μέσα κάθε μήνα. Ακούστε. Έμαθα κάτι εκπληκτικό. Ότι στον Πειραιά διετάχθη προφυλάκηση 4 ανθρώπων την ημέρα τριών. Που είχε πραγματοποιηθεί η εξέγερση. Τριών. 4 έμαθα εγώ. Την προηγούμενη ημέρα πήγανε 3 άνθρωποι στη φυλακή από μία ανακρίτρια Πειραιός. 3 άνθρωποι στη φυλακή για λαθρεμπορία και κακουργηματική ψευδή δήλωση. Τώρα, για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να μείνουν στη φυλακή ως τη δίκη τους, δεν το γνωρίζω διότι δεν είναι πελάτες μου. Την πληροφορία την έχω από συνάδελφό μου και παλαιό μαθητή μου στο Πανεπιστήμιο, όχι τον κύριο Καρτζογιάννη. Και κάτι ακόμη. Λοιπόν, θέλετε να προσθέσετε, να ολοκληρώσετε κάτι? Θέλω να ολοκληρώσω. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ελέγχονται οι ανακριτές, όχι στην κρίση τους, αλλά στον τρόπο με τον οποίο στερούν την ελευθερία από διαφόρους πολίτες. Είχαμε τον τελευταίο νόμο. Οι υπουργοί της δικαιοσύνης πασχίζουν εδώ και πολλά χρόνια να μειώσουν τον αριθμό των προσωρινών κρατουμένων. Και η προφυλάκηση έδωσε τον τίτλο στην προσωρινή κράτηση ακριβώς για να μην να αρχίσει η εξομάλυνση από το όνομα. Λοιπόν, θυμάμαι ο Αλεξανδρής, υπουργός της δικαιοσύνης, Μαγκάκης. Όλοι και κυρίως ο Κανελόπουλος και ο τελευταίος, ο κύριος Κουβελάκης, ο οποίος υπήρξε ίσως από τους καλύτερους υπουργούς της δικαιοσύνης, τους οποίους είχαν ποτέ, και ο Μακαρίτης ο Κανελόπουλος, αγωνίστηκαν. Ο Κουβελάκης έκανε τροποποιήσεις μόνο και μόνο για να παρεμποδίσει την προσωρινή κράτηση. Τι παρεμπόδισε? Δεν είναι ο νόμος καλά, εκείνος. Καλά, αυτοί οι άνθρωποι ανακριτές. Δεν είναι ο νόμος, έχουμε νόμους. Αυτοί οι άνθρωποι ανακριτές δεν καταλαβαίνουν ότι μέσα σε τέτοιες συνθήκες υπάρχουν μπορεί ορισμένοι. Να στείλουν αθώους ανθρώπους. Αθώους δεν, οποίοι... δεν μιλάμε για αθώους. Μιλάμε για ανθρώπους κατηγορουμένους εναντίον των οποίων υπάρχουν ενδείξεις. Αλλά εναντίον των οποίων υπάρχουν ενδείξεις δεν σημαίνει. Και καλά, και πηγαίνεις πίσω από τα σίδερα επειδή υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Ότι μέχρι τη δίκη του δεν είναι αναγκαίο να μένει στη φυλακή. Αυτοί που πρέπει να μένουν στη φυλακή μπορεί να επιβάλλουν περιοριστικούς όρους. Δεν επιβάλλουν περιοριστικούς όρους. Στέλνουν, γεμίζουν τον κορυδαλό, αυτόν τον κορυδαλό. Τον γεμίζουν τις ανθρωποαποθήκες. Του κορυδαλού. Έχουμε δηλαδή ανθρωποαποθήκες. Ανθρωποαποθήκες. Οι οποίες πλέον δεν ελέγχονται και όταν από την πολιτεία. Όταν πρόκειται για δικαστική φυλακή, η οποία πρέπει να έχει 400 με 500 υποδίκους και έχει 4.000 και παραπάνω κρατουμένους, εκ των οποίων δεν ξέρω στην τρίτη πτέρυγα πόσους σοβίτες, τότε δεν είναι πια. Δεν εκπληρώνει τον ορισμό της. Κύριε καθηγητά, έχουμε κοντά μας τον κύριο Μακρυγιάννη. Τον κύριο Γιάννη Μακρυγιάννη, ο οποίος 3 ολόκληρα χρόνια στερηθήκατε της ελευθερίας σας και στο τέλος αποδείχθηκε ότι είσαστε αθώος. Αν θέλετε, πυκνά, μεστά θα έλεγα. Ναι. Μας λέτε τη δική σας περιπέτεια. 3 ολόκληρα χρόνια πίσω από τα σίδερα για να έρθει κάποια στιγμή ένα δικαστήριο να σας πει είστε αθώος και να γράψει ότι δεν συντρέχει βέβαια λόγος να πάρετε ούτε φράγκο για αποζήμωση. Ρομαντικός τότε πίστεψα σε τυχαία γεγονότα που αποδείχθηκαν στημένα, μια καλοστημένη παγίδα για να αποδειχθεί στο τέλος ότι το όλο σύστημα αυτό είναι μια διαβολική και η πιο επικερδής επιχείρηση. Ποιος σας κατηγόρησε, κύριε Μακρυγιάννη? Ποιος σας κατηγόρησε? Η ασφάλεια. Κύριε Παπασταματάτο, αφήστε να μας τα πει ο κύριος Μακρυγιάννης. Αποδείχτηκε και μπορεί να τα αποδείξουμε στοιχεία. Ποιος σας κατηγόρησε, η ασφάλεια τελικά? Ναι, μα δεν ήρθαν για να με αποφυλακεί. Έγινε απόπειρα δολοφονία εναντίον μου. Στοιχεία από το αυτοκίνητο το οποίο μου το δίνει το δικαστήριο και του πουλήσαν για ανταλλακτικά να χαθούν τα έγκυα. Όχι, δεν πρόκειται να καταλάβει κανείς τίποτα αν ξεκινήσουμε από εκεί. Εσείς κατηγορηθήκατε για ναρκωτικά. Για υποτιθέμενη κατοχή 2,5 κιλά χασίς που βρέθηκε σε μια παραλία 1,5 χιλιόμετρο μακριά από μένα. Η ασφάλεια σχημάτισε λοιπόν μια δικογραφία εναντίον σας για 2,5 κιλά χασίς που βρέθηκαν σε κάποια παραλία. Ακριβώς. Έγινε δικαστήριο. Έγινε δικαστήριο. Και ενώ και οι υπαρκτές να ήταν οι κατηγορίες, οι ποινές που ρίχνουν συνήθως και είναι ο κ. Καθηγητής μας ημερός εδώ, 5, 3, 7 χρόνια, τώρα 25 χρόνια φυλακή.
Καταδικαστήκατε. 25 χρόνια φυλακή. Σε 25 χρόνια κάθριξη. Φυλακή. Για κατοχή, καμιά άλλη κατηγορία. Δεν κατηγορήθηκα για εμπορία και έτσι, γιατί με 30 δραχμές δεν με πιάσαν, κύριε Τράγκα. Δεν υπήρχαν λεφτά, δεν είχα. Φτωχός ήμουνα, ψαράς ήμουνα. Ένας απλός άνθρωπος ήμουνα. Το αποτέλεσμα ήταν, είναι πολύ θλιβερό. Ματωμένο, διάβα στην. Αρχίσατε να ψάχνετε εσείς. Αρχίσατε να συλλέγετε στοιχεία γύρω από αυτή την ιστορία. Αρχίζω να συλλέγω στοιχεία. Σε κάποια στιγμή έμαθα τέτοια θλιβερά πράγματα που δεν άντεξα και έβγαλα μια κραυγή. Η κραυγή αυτή έσπασε και τα σύνορα της Ελλάδος. Και αυτός ήταν ο λόγος που φτάσαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν υπάρχει Έλληνας που να πει ότι δεν έχει λάβει προσωπική μου επιστολή. Από τον κύριο Κόκκινο, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Παπαντρέου. Αν υπάρξει Έλληνας, θα λέει ψέματα. Έχω αντίγραφα των επιστολών. Σε ποιες φυλακές μείνατε, κύριε Μακρυγιάννη, επί τρία χρόνια? Στις φυλακές της Πάτρας. Ποιες φυλακές? Στο νεκροταφείο της Πάτρας. Εγώ θα είμαι ευθύς. Και κατ' εξαίρεση, γιατί μου αρέσει να είμαι και σωστός, δηλαδή ότι υπάρχει καλό να το λέω, στο ψυχιατρίο κρατουμένου Κουρυδαλού, από το οποίο δεν μπορώ να πω με ελαφρά την καρδιά ότι έχω κάποιο παράπονο. Σε άλλες φυλακές μεταφερθήκατε? Όχι. Κυρίως μείνατε στις φυλακές Πατρών, στο νεκροταφείο της Πάτρας. Στο νεκροταφείο της Πάτρας. Θέλω να μου πείτε τι θυμάστε περισσότερο από αυτή την παραμονή εκεί μέσα και πώς λειτουργούν, ποια είναι η ατμόσφαιρα μέσα στις φυλακές των Πατρών. Η ατμόσφαιρα είναι ότι έχουν κλείσει, γενικά σε όλες τις φυλακές, αλλά ειδικά εκεί έχουν κλείσει μια πολύ μεγάλη αδικία μέσα στη φυλακή, πάνω σε αυτά που λέει ο κύριος καθηγητής. Δηλαδή... Και δεν μπορούν να την ελέγξουν. Και ο μόνος τρόπος για να την ελέγξουν είναι ναρκωτικά με το φορτηγό. Δεν ελέγχεται αλλιώς. Δηλαδή μέσα στις φυλακές Πατρών μπαίνουν ναρκωτικά με φορτηγό που λέτε, όπως το λέτε. Ναι. Και ποιος τα βάζει αυτά τα ναρκωτικά, κύριε Μακρυγιάννη? Τα ζήσατε από μέσα, ποιος τα βάζει? Απορώ με κάποια που ακούγονται ότι που περνάνε οι κρατούμενοι κάποια ναρκωτικά. Ναρκωτικά, περνάνε οι κρατούμενοι που δεν έχουν λεφτά, πέρασε ένα γραμμάριο. Γιατί να. Αυτοί που έχουν λεφτά πληρώνουν και έχουν όσο θέλουν, ό,τι ώρα θέλουν. Όχι, να μας το περιγράψετε αυτό. Πώς γίνεται δηλαδή, ποιος τα μπάζει έτσι μέσα? Κοιτάξτε, τα ναρκωτικά κιλά ολόκληρα. Ακριβή. Συμμετέχουν οι κρατούμενοι, συμμετέχουν σε αυτή την είσοδο των ναρκωτικών οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, όπως ακούμε τακτικά. Ποιοι συμμετέχουν? Δώστε μας πληροφορίες για αυτό που ζήσατε τρία χρόνια. Μ' αρέσει να με ευθύς. Ακριβή στοιχεία δεν θα σας δώσω, μόνο και μόνο για ένα λόγο. Γιατί αν σας δώσω ακριβή στοιχεία, οι άνθρωποι αυτοί που είναι εκεί και τους έχουν αρρωστήσει όλους, σε κάποια στιγμή τι θα κάνουνε? Θα πεθάνουνε. Μιλάμε δηλαδή για 98% των τοξικομανών που είναι στις φυλακές, έχουν υπατήτηδα. Έχουν κολλήσει ο ένας με τον άλλον. Από επίσημες έρευνες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εγώ ήμουν επίσημος αντιπρόσωπος, συναντήθηκα με τον κύριο Σκουλάκη, με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν μας πούν. Κύριε Μακρυγιάννη, εσείς φτάσατε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την περίπτωσή σας. Τελικά δικαιωθήκατε. Εκεί στο δικαστήριο που δικαιωθήκατε, θα γυρίσουμε πάλι βέβαια στις φυλακές, αλλά θα ήθελα να μας πείτε, εκεί που δικαιωθήκατε στο δικαστήριο, ο πρόεδρος του δικαστηρίου, τι είπε, ας πούμε, εσείς, ο δικηγόρος σας, ο κ. Καρατζογιάννης, εσείς, δεν ζητήσατε κάποια αποζημίωση για τα τρία χρόνια που μείνατε μέσα στη φυλακή? Στο τέλος βγήκε ένα δικαστήριο και λέει αθώος, ουδε μία σχέση με τα 2,5 κιλά χασίς, ούτε μία σχέση με τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην παραλία. Κακώς μείνατε τρία χρόνια στις φυλακές. Αν είναι δυνατόν να μείνει κάποιος τρία χρόνια στις φυλακές. Είμαι ειλικρινής και μπορώ να σου πω και μια άλλη πιο βαριά. Είμαι ορκισμένος να λέω την αλήθεια από εδώ και μετά. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Τιμάω τον άνθρωπο, τον πρόεδρο, τον σεβαστό πρόεδρο, που κατάφερε και είδε τουλάχιστον την αλήθεια και μαθώσε χωρίς περαιτέρω να τουλάχιστον να πάρω ούτε μια. Τίποτε, χωρίς να ακούσω τίποτα άλλο. Αυτά που ακούγονται, κύριε Μακρυγιάννη, σας είστε σαφέστατος γύρω από αυτό και στην απόδοση τιμής που κάνετε στον πρόεδρο του δικαστηρίου που σας αθώωσε. Βέβαια, στην απόφαση που πήρατε, θα μας πει και ο συνηγορός σας, ο κύριος Καρατζογιάννης, που ήταν κοντά σας, γράψαν ότι δεν συντρέχει λόγος αποζημίωσης. Όχι, όλες οι ελληνικές αποφάσεις, αυτό το νόημα έχουν. Ναι, μείνατε τρία χρονάκια στην Πάτρα, ναι. Φτάσατε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, φάγατε αρκετά χρήματα. Μέσα εκεί χρειαστήκατε κάποια χρήματα. Ότι δεν είχα χρήματα, αρκεί να σου πω ότι οι δημοσιογράφοι με έχουν στηρίξει πολύ, έχουν ανοίξει λογαριασμούς στις τράπεζες, μου μαζέψαν κάποια λεφτά, με βοηθήσανε. Ο ελληνικός λαός με κράτησε ζωντανό για να ξαναβγω έξω. Πέρασε πολύ άσχημα. Μιλάω για ματωμένο διάβα. Τρία χρόνια με κρατικά χαρτιά, με σπασμένο το πνευμόνι να φτύνω αίμα και να φωνάζω μια λέξη βοήθεια κάποιον άνθρωπο. Και να φτάσω σε κάποια στιγμή να συναντήσω τον κύριο Καρατζογιάννη, να μαλώσουμε, γιατί δεν είχαν οικονομική άνεση να πληρώσουν τα λεφτά που χρειάζεται κάποιος δικηγόρος
για να με υπερασπιστεί. Και ακούγα ναρκωτικά και σου λέει ότι ήταν υπερβολικά. Δεν μαλώσαμε για λεπτά. Πες γιατί μαλώσαμε. Τζογιάννη, θέλω να πει γιατί μαλώσαμε. Να μην μείνει σκιά, γιατί μαλώσαμε. Τον πιέσανε να με επισκεφθεί για συμπαράσταση, λέγοντας ότι δεν μπορεί να με υπερασπιστεί γιατί υπόθεση για ναρκωτικά. Και δεν κατέβαινε. Δεν παίρνω, του λέω. Χρηστήκαμε γιατί του λέω δεν είμαι ένοχο. Διάβασα την δικογραφία και αν είμαι. Κύριε Τζογιάννη, δεν τον πίστεψατε στην αρχή, ε. Δεν τον πίστεψα στην αρχή, αλλά εγώ δεν έχω σαν αρχή. Είτε επειδή η νομική μου σύνδεση δεν το επιτρέπει, το ξέρω, φίλος μου και δασκαλός μου, δεν πηγαίνω ποτέ για ναρκωτικά. Ασχολούμαι με άλλα αδικήματα. Και του λέω, δεν θα ασχοληθώ, δώσ' μου τη δικογραφία, να μην σου χαλάσω το χατήρι, παίρνω τη δικογραφία, την κάνω φιλοφτερό, διότι από το εξώφυλλο που λένε οι παλιοί, το ξώφυλλο, παίζει ρόλο. Όταν ξεκίνησα, είδα από την αρχή πότε κατέθεσε, γιατί κατέθεσε, και είδα έναν μάρτυρα, ο οποίος έλεγε 12 η ώρα, για αυτά τα οποία βρεθήκαν 4 ώρα το πρωί. Σε μια εβδομάδα τον επισκέπτομαι. Ήταν ετεροχρονισμένο. Ετεροχρονισμένο είναι δυνατόν, δηλαδή πάντα. Είχαν τη λήξη στον κύριο Μακρυγιάννη σελίδες μιας δικογραφίας. Και εδώ θέλω να μείνουμε και στη συνέχεια της εκπομπής πώς τυλίγεσαι στις σελίδες μιας δικογραφίας για να φτάσεις γρήγορα στις φυλακές. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι μαζί. Η ιστορία του κυρίου Μακρυγιάννη είναι συγκλονιστική. Και ακολουθεί η αφήγησή του αυτά που μας είπε προηγουμένως ο κύριος Κατσαντώνης για την ευκολία με την οποία οι αξιότιμοι ανακριτές όλοι στέλνουν πολίτες όχι πίσω όλοι. Από όχι όλοι, μια ομάδα ανακριτών όπως λέει ο κύριος ορισμένοι. Κατσαντώνης, ορισμένοι, έστω στέλνουν, ναι αλλά πόσους στέλνουν, πίσω από τα σίδερα των φυλακών. Διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι μαζί χωρίς αναισθητικό.